Γεια σας, είμαι ο Άγγελος Παγιαννάκης από το Digital Life. Μπροστά μου έχω το Samsung Galaxy Nexus. Είναι η τελευταία πρόταση που κατασκεύασε η Google σε συνεργασία με τη Samsung και είναι ουσιαστικά ο αντικαταστάτης του Nexus S και πιο πριν του Nexus One. Να πούμε ότι η συσκευή είναι η πρώτη στον κόσμο με λειτουργικό Android Ice Cream Sandwich ή αλλιώς έκδοση 4.0.0. Αν και να πούμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή που κρατάμε στα χέρια μας έχει την έκδοση 4.0.1, έστω και αν η συσκευή είναι προπαραγωγής. Εδώ μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι η συσκευή έχει βελτιωθεί σημαντικά στο hardware, είναι ανταγωνιστικό με τις τελευταίες προτάσεις, που σημαίνει ότι έχει επεξεργαστεί στα 1,2 GHz διπύρινο, έχει 1 GB μνήμης, έχει 5 MP κάμερα με LED flash, 1,3 MP στην προστινή όψη για την πραγματοποίηση βίντεο κλήσεων και φυσικά υποστηρίζει όλους τους τρόπους σύνδεσης με το δίκτυο, όπως HSDPA, έχει Wi-Fi, φυσικά έχει Bluetooth, έχει GPS, ενσωματωμένο NFC, και μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστή μέσω θύρας micro USB, ενώ για τα ακουστικά σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τυπική είσοδο για 3,5 χιλιοστά. Να πούμε ότι η συσκευή είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από πλαστικό, είναι το μόνο της σοβαρό ελάττωμα κατά τη γνώμη μας. Παρ' όλα αυτά δεν έχει πρόβλημα στην ποιότητά του. Πούμε λοιπόν ότι το λειτουργικό έχει δεχτεί αρκετές αλλαγές, όπως τα πλήκτρα τα οποία είναι πλέον εικονικά. Υπάρχουν λοιπόν τρία πλήκτρα στο κάτω μέρος. Το ένα είναι για επιστροφή στο προηγούμενο μενού, αυτό για επιστροφή στην αρχική οθόνη και το τελευταίο το οποίο δείχνει τις εφαρμογές που τρέχουν στο background. Να πούμε ότι η λειτουργία που δουλεύει το multitasking του κινητού θυμίζει πάρα πολύ το λειτουργικό WebOS, χωρίς φυσικά αυτό να αποτελεί πρόβλημα, μάλιστα είναι μια πολύ ευχάριστη νότα σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις Android. Οι εφαρμογές λοιπόν κλείνουν κατά αυτόν τον τρόπο, μπορεί κάποιος να τις κλείσει πάρα πολύ εύκολα και να ξανανοίξει τη συνέχεια όσες εφαρμογές θέλει. Να πούμε πάντως ότι με 1 GB μνήμης RAM η συσκευή δύσκολα θα σας αφήσει ξεκρέμαστους, αλλά υπάρχει πάντα επιλογή στο να κλείνει κάποιες εφαρμογές και αυτό είναι πολύ καλό. Έχει να πούμε επίσης αρκετές αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο που εμφανίζονται τα μενού. Βλέπετε ότι έχει τρία διαφορετικά tabs στο επάνω μέρος. Το πρώτο αφορά τις εφαρμογές, το δεύτερο στα γραφικά στοιχεία τα οποία μπορεί να πάρει κάποιος και να τα προσθέσει στην αρχική οθόνη. Για παράδειγμα, μπορούμε να πάρουμε εδώ το YouTube και να το πάμε σε όποια αρχική οθόνη εμείς θέλουμε, να το τοποθετήσουμε στο αντίστοιχο σημείο, αλλά Honeycomb. Ενώ στο τρίτο tab υπάρχει η δυνατότητα να πάει κάποιος στο Android Market και να κατεβάσει εφαρμογές της αρεσκίας του. Σχετικά με την ερώτηση κάποιων αν υπάρχουν ασυμβατότητες όσον αφορά τη διάσταση της οθόνης, ναι, υπάρχουν κάποιες ασυμβατότητες, ωστόσο οι περισσότερες εφαρμογές και οι πιο δημοφιλείς που χρησιμοποίησα παίζανε χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα και επίσης είναι κάτι που είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον θα διορθωθεί. Να πούμε επίσης ότι η συσκευή έχει δεχτεί και πολλές αλλαγές όσον αφορά την κάμερα, το κομμάτι της κάμερας. Μπορεί λοιπόν εκτός του να τραβήξει φωτογραφίες με ακαριαία ταχύτητα, κάποιος αγγίζοντας πάνω στην οθόνη τραβάει κατευθείαν φωτογραφίες, μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα, ενώ υπάρχουν και αρκετές αλλαγές όσον αφορά τα mode που υπάρχουν για να τραβήξει κάποιος φωτογραφίες, ενώ υπάρχει και επιλογή για panorama mode, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να παίξει με τα εφέ που υπάρχουν διαθέσιμα και να τραβήξει φωτογραφίες αρεσκίες. Βλέπετε λοιπόν πόσο γρήγορα μπορεί να τραβήξει η κάμερα φωτογραφίες. Να πούμε επίσης ότι η συσκευή έχει δεχτεί και αλλαγές όσον αφορά τις προκατεστημένες εφαρμογές. Στο ημερολόγιο έχει προσθεθεί η δυνατότητα pinch to zoom για να βλέπει κάποιος αναλυτικά ή λιγότερο αναλυτικά τις καταχωρήσεις του. Έχει επίσης δεχτεί αλλαγές όσον αφορά τον browser, ο οποίος είναι εξαιρετικά γρήγορος και μάλιστα είναι η καλύτερη εμπειρία browsing που έχουμε δει μέχρι τώρα σε κινητό τηλέφωνο. Δοκιμάζουμε να μπούμε στο digitallife.gr. Λόγω της ανάλυσης οθόνης δεν χρειάζεται να κάνει κάποιος scrolling στον οριζόντιο άξονα παρά μόνο στον κάθετο. Επαναλαμβάνω ότι η εμπειρία είναι πραγματικά εξαιρετική και βοηθάει σε αυτό και η οθόνη, η οποία είναι καθαρότατη και σαφώς ανώτερη από την Galaxy S2, χωρίς να έχει τα υπερφυσικά χρώματα τα οποία τελικά μακροχρόνια κουράζουν. Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν πολλές και μικρές αλλαγές οι οποίες τελικά βοηθούν στη συνολική ευχρηστία του τηλεφώνου και είναι κάποιες που κάποιος θα τις δει μόνο όταν θα χρησιμοποιήσει τη συσκευή ο ίδιος. Επίσης, παρατήρησα το εξής, το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη αξία, απλά έχει πλάκα που το πρόσθεσε η Google σαν easter egg. Πηγαίνοντας κάποιος λοιπόν στην
στην έκδοση λογισμικού της συσκευής. Εδώ μπορείτε να δείτε μάλιστα ότι είναι engineering sample το συγκεκριμένο, δεν είναι final. Και πατώντας παραταμένα πάνω στην έκδοση βγαίνει αυτό το ανθρωπάκι της Google, το οποίο πιέζοντας το και εδώ παραταμένα δείχνει αυτό το animation, το οποίο δεν χρησιμεύει πουθενά, αλλά έχει πολύ πλάκα να το παρατηρεί κανείς. Τελικά το Galaxy Nexus είναι ένα εξαιρετικό τηλέφωνο. Για μένα είναι το καλύτερο κινητό που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. Έχει κάποιες αδυναμίες όπως η εσωτερική μνήμη που είναι μόλις τα 16GB και δεν μπορεί να επεκταθεί. Η κάμερα στα 5MP η οποία δεν είναι τόσο καλή όσο του Galaxy S2, παρόλα αυτά είναι ανταγωνιστική και on par με όλα τα κινητά που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά και καλύτερη θα έλεγα. Και πιστεύω ότι στα 600 plus ευρώ που θα βγει, πραγματικά δεν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο να ανταγωνιστεί το Galaxy Nexus και φυσικά ούτε το iPhone. Αυτά το Digital Life.